Στο μανίκι. Μπράβο, χρόνια πολλά στην Άννα, την απόλυτη. Ναι. Γι' αυτό ξεκινήσαμε. Σήμερα γιορτάζουν οι Ανούλες, ρε παιδιά. Και οι Ανούλες του Χιονιά. Και η Ανούλα του Χιονιά, όλες οι Ανούλες γιορτάζουν. Χρόνια σου πολλά. Μπράβο, τους χαιρόμαστε. Μπράβο σου που το έβαλες αυτό το ρούχο και έκανες και αυτά τα ανοίγματα. Δεν σου παίρνεις από τον Γιώργο, λες κι αν σκιστεί, τι κάνεις. Είπα, αν σκιστεί θα φύγω έτσι. Έτσι θα φύγω. Έτσι θα πήγαινε. Θα φύγω έτσι, όπως πιστεί. Μπράβο, ρε Σιμπέτη. Μπράβο. Είμαι έτοιμη για όλα, αγάπη μου. Μου έχει πέσει φούστα στο Eurovision. Τι λέμε τώρα. Τι να φούστα. Στις αλλαγές τις γρήγορες στην Eurovision στον ελληνικό τελικό, φορούσαμε κάτι φούστες και ήμασταν με κορμάκια. Και πηγαίναμε πίσω, ερχόντουσαν οι χορευτές με τις βεντάλεις και αλλάζαμε σε δεύτερα. Πέντε δεύτερα. Είναι αυτό. Θα το ευχήθηκε πολλοί κόσμος από κάτω. Με το που έπεσε η φούστα, αυτό ήταν μια. Μια Chris Cranston, θυμάμαι, που λέμε μπορεί και να μην κουμπώσει το γρήγορο. Επειδή μου λέει το περιμέναμε με τη μαθήτη ότι μπορεί και να συμβεί σε μια από τις δυο μας. Και μάλιστα το βάλαμε στο σενάριο. Δηλαδή είπαμε, αν πέσει η μία στην άλλη, θα πούμε επίτηδες. Το έκανες για να φανείς πιο πολύ. Τέλειο. Και το περάσαμε ότι ήταν αισθημένο, ενώ δεν ήταν αισθημένο. Όταν έπεσε όμως η φούστα. Δεν το πίστευε. Ακούω ένα. Με το βρακί τη Σύρη! Αν μη τι άλλο άρεσε! Καλά θα πάει κι αυτό.